Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος, περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει την μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πραγματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή την ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του τον φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για ακτήματα ή για τους γονείς του ή για την επίγεια δόξα ή για τους φίλους ή για τους αδελφούς ή για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια τη σάρκα του, ακολουθεί τον Χριστόν γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτε στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος, «Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου», Ψαλμός Ξιβήτα 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, «Εγώ δε ουκ εκοπίασα παρακολουθών σι και ημέραν η ανάπαυση ανθρώπου, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμία Γιώτα Ζήτα 16. Δεύτερον, είναι μεγάλη ενδροπή αφού εγκαταλείψαμε όλα τα προηγούμενα μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανείς άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν ομίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι ευθέτως στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά Θήτα 62. Τρίτον, ο Κύριος, επειδή γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, εάν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε εκείνους, σε αυτόν και του είπε, «Επίτρεψόν μη απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτόν νεκρούς. Μαθαίου Ήτα 22. Τέταρτον, μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες, έσπλαχνοι, και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτήν την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρουν στον κόσμο ή να παραμείνουμε μοναχοί, εάν παραμείνουμε, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον, είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξωθενώνουμε απώντας για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάλλος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Εάν σου λείπει ένα, να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους πτωχούς και να γίνεις εσύ πτωχός που δέχεται ελεημοσύνες. Αυτό είναι το ένα που σου λείπει. Ματθαίου Ιώτα Θήτα 21. Έβδομον, όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους εχαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον, «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». Ματθαίου Ήτα 22. 8. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάφτισμα. Πλανώνται λοιπόν μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάρη του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για εμάς σαν μέγιστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον, εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν τη συνεχίζουν πλέον. Δέκατον, έχω ήδη πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτευμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από τον βόρβορο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και ελιπαίνονταν με το λείπασμα των επένων.
Τα ίδια όμως αυτά φυτά όταν μεταφυτεύτηκαν σε γη έρημο και άβατο από κοσμικούς και άνυδρο χωρίς βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν, διότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Εντέκατον, όποιος εμίζησε τον κόσμο, αυτός εγλίτωσε από την λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη, διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατο, σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις, ιδιαίτερα δε ας δοθεί μεγάλη προσοχή στην επόμενη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο οι οποίοι με τις βιωτικές μέρημνες φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες εγλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απειλαγμένοι από κάθε μέρημνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθηκαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. 13. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατιά και ευρύχωρο. Τα σημεία που θα σου δείχνουν ότι βαδίζουμε στη στενή οδό είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονύχτιο στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, η εμπεγμή, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις ύβρις, να υπομένεις γενναία ό,τι άλλοι σε αδικούν, να μην αγαναχτείς όταν καταλαλούν σε βάρος σου και να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Ματθαίου ε 3. 14. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανούμενος στον ουράνιο νυμφώνα εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δευτέρα και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτον όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του, δεύτερον την εκοπή του ιδίου θελήματος και τρίτον την αποταγή της καινοδοξίας που ακολουθεί, που επακολουθεί την υπακοή. 15. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει Κύριος. Ισαΐα Νιβίτα 11. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα επιτύχει ο κόσμος, διότι εάν μπορούσε τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο. 16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδία με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε εμείς ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδίας μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του, όταν το στερηθεί αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από κάθε τρυφή και κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίου Ιωταβίτα 45. 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου ασωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν όσοι διαπλέουν τη νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα να ειδεί κανείς αυτούς που εσώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα, σύ που τρέχεις να σωθείς μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του. Και φεύγει.